Θα πάμε στα Χανιά. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Πετράκη, αρχιπλοίαρχος εν αποστρατεία και πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης. Κύριε Πετράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Διοργανώνεται, βέβαια, χαρά και τιμή δική μας. Διοργανώνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση, ένα περίπατο, σε συνεργασία βέβαια με το Δήμο Χανίων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων. Συγκεκριμένα, για πείτε μας περισσότερα, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Αύριο αυτή η εκδήλωση. Ναι. Αύριο. Εμείς συμμετέχουμε κάθε χρόνο στην Παγκόσμια Μέρα Μουσείων, όπως είναι η αυριανή. Συνήθως είναι 18 ή 19 Μαΐου. Ο κορονοϊός μας έφερε λίγο πίσω στο τι θα παρουσιάζαμε σε αυτή την ημέρα των μουσείων και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε ένα περίπατο που θα ξεκινήσει από το νεόριο που έχουμε εμείς, ένα από τα νεόρια Μόρο. Θα μιλήσουμε για την ιστορία του τόπου, την ιστορία του λιμανιού, τα νεόρια, τα βενετσιάνικα νεόρια και περπατώντας θα φτάσουμε μέχρι το Φάρο. Ο Φάρος είναι ένα εξαιρετικό στολίδι. Αυτή την περιήγηση την κάνουμε τα τελευταία καλοκαίρια σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων, γνωρίζοντας την πόλη μου. Και επειδή δεν μπορούσαμε να συμμετάσχουμε στην εκδήλωση που είχαμε κατά νου, η οποία εκδήλωση ήταν συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία 21, είναι ένα από τα 10 περιφερειακά μουσεία της πατρίδας μας που συμμετέχουμε επίσημα στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια ανεξαρτησίας. Ο κορονοϊός μας έφερε πίσω και έτσι δεν προλάβαμε να κάνουμε τα εγκαίνια της έκθεσης, η οποία προγραμματίζεται για τις 5 Ιουνίου και θα είναι χαρά μας να είστε κοντά μας. Χαρά μας, είναι ιδιαίτερη τιμή. Πρωτοβουλία 21, συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο των Αθηνών. Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι πολύ μεγάλη η τιμή, νομίζω, για την πατρίδα μας, την Κρήτη, να μπορούμε να συμμετάσχουμε με αυτή την έκθεση. Θα είναι μια μεγάλη έκπληξη. Έρχονται αρχαιακά κομμάτια από την Αθήνα και παράλληλα φιλότεχνοι των Χανίων θα δανείσουν κοιμήλια. Θέλω να πιστεύω ότι το κοινό της Κρήτης μαζί με τους εκατοντάδες ξένους επισκέπτες θα είναι κοντά μας να γευτούν ένα κομμάτι από την ιστορία της πατρίδας μας, ένα κομμάτι από την ναυτοσύνη των Ελλήνων. Ξέρετε, η θάλασσα και η ναυτοσύνη είναι μια μεγάλη αγάπη που δεν ξεχνιέται. Κύριε Πετράκη, πόσο έλειψαν αυτές οι δράσεις μέσα στην πανδημία? Κοιτάξτε, το μουσείο μας ήταν κλειστό, ναι, από τις αρχές του Νοέμβρη μέχρι και προχθές, 14 του μήνα. Για την πρωτοβουλία 21 είχαμε ξεκινήσει προετοιμασία από το 2017. Και μάλιστα όταν είχε γίνει η πρότασή μας από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, λέγαμε, μα είναι δυνατόν από το 2017 εμείς να προετοιμαζόμαστε για το 21. Και όμως ο καιρός πέρασε τρέχοντας. Και φτάσαμε εσείως σε αυτή τη χρονολογία, σε αυτή τη χρονιά, το 21. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή, διότι δεν είναι η μόνη η εκδήλωση αυτή της πρωτοβουλίας. Ναι. Είναι διάφορα τρόμενα που δημιουργούνται στο μουσείο, συναυλίες, ομιλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και συμμετοχή μας σε φόρα και εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αναφορικά τώρα με την αυριανή, ναι, ολοκληρώστε. Συγγνώμη, κύριε Πετράκη. Ο κορονοϊός μας έχει αλλάξει λίγο τα προγράμματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε υγεία. Και θα ξαναμπείτε σε κανονική ροή εκδηλώσεων. Αναφορικά τώρα με την αυριανή εκδήλωση, έχουν κλείσει οι συμμετοχές? Κοιτάξτε, εγώ δεν σας κρύβω ότι πίστευα ότι δεν θα έχουμε συμμετοχές. Ναι. Ευτυχώς για μας και για το Μουσείο, αλλά και για το Δήμο και το Λιμενικό Ταμείο που συνεργαζόμαστε, ενώ βγήκε το Σάββατο, σήμερα 10 η ώρα το πρωί, είχαμε κλείσει, διότι λόγω κορονοϊού και των μέτρων είχαμε περιορισμένο αριθμό συμμετοχών. Μάλιστα. Και συνεργαστήκαμε
Επειδή δεν θέλαμε να αφήσουμε παραπονεμένους συντοπίτες μας και όχι μόνο, να ξανακάνουμε αυτή την περιήγηση σε αυτό το ωραίο κομμάτι της πόλης μας, του λιμανιού μας. Ναι, ναι. Και δεν ξέρω αν έχετε έρθει, αλλά σας προσκαλούμε να έρθετε, να ανεβούμε μαζί στην κορφή του Φάρου και να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Είναι εκπληκτικό σημείο. Είναι εκπληκτικό σημείο, βέβαια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία στη δράση σας και όπως είπατε θα επαναληφθεί. Εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και είναι χαρά μας που μιλήσαμε βέβαια σήμερα μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ και κύριε Πετράκη. Όποτε εσείς κρίνετε, εμείς είμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε καλή πολύ. Καλή συνέχεια και υγεία σε όλους μας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.